Κάλια μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Σου είπα και πριν ότι περίμενα πώς και πώς αυτή τη συνάντηση και όχι μόνο εγώ και η Δανάη που είναι πίσω από την κάμερα. Και όλοι μας, κόσμος πολύ. Θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θα ανταποκριθείς, είμαι σίγουρη. Το θέμα που αποφασίσαμε να συζητήσουμε είναι ένα θέμα που τουλάχιστον εγώ ήρθα σε επαφή με αυτό το αντικείμενο τον τελευταίο χρόνο περίπου. Μου έχει εξάψει την περιέργεια. Αισθάνομαι ότι θα βρω πολλές απαντήσεις. Εντάξει, δεν θέλω να το φορτώνω με πολλές προσδοκίες, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο στη ζωή όλων μας να βάλουμε κάτω στο τραπέζι την πρόταση ότι, τη διαπίστωση ότι υπάρχει μία δυναμική στο να μεταφέρονται ψυχικά φορτία, να το πω, από γενιά σε γενιά. Είναι φορτία αυτά ή πώς αλλιώς θα τα ονομάζαμε. Σκέφτομαι ένας γενικός όρος ότι είναι το ψυχικό περιεχόμενο. Γενικά όμως μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε ότι από γενιά σε γενιά μεταφέρονται παραδόσεις, αξίες, συνήθειες. Αυτά γίνονται συνειδητά, ναι. Κανόνες. Έτσι μεταφέρεται και ψυχολογικό περιεχόμενο, το οποίο άλλες φορές μεταφέρεται συνειδητά και άλλες ασυνείδητα. Όταν όμως μιλάμε για φορτία ή για πιο τραγικές καταστάσεις, τότε ισχυροποιείται αυτή η μετάδοση. Και κάπου εκεί μπορούμε να κάνουμε και ένα διαχωρισμό στο πώς μεταδίδονται. Εκεί έχω στο νου μου, λοιπόν, να εστιαστούμε στο πώς θα τα διαχωρίζαμε. Άρα, ναι, ίσως το φορτίο που εσύ λες, που εγώ θα το έλεγα τραυματισμοί, μυστικά, αυτά, ναι, έχουν κάπως την τάση, όχι 100% ξεκάθαρα, να μεταδίδονται. Και άπαξ και μεταδοθούν. Τι συμβαίνει, γιατί μας αφορά εμάς και χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε, να το ψάξουμε, να το αναλύσουμε. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή μας. Είναι κάπου φωλιασμένο μέσα μου, εκεί ας πούμε που το DNA μου, το βιολογικό είναι και αυτά, με επηρεάζουν με κάποιο τρόπο. Ναι, δεν μας επηρεάζουν μόνο αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε συνειδητά. Υπάρχουν και πάρα πολλά ασυνείδητα που μας επηρεάζουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον να το μελετάμε αυτό το θέμα. Γενικά υπάρχει το κλισέ στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία, το οποίο είναι σωστό κλισέ παρόλα αυτά, ότι με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ οι γονείς μου. Ναι, με αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Ότι αν εγώ σήμερα αισθάνομαι, έχω κάποια συναισθηματική δυσκολία, κοιτάζω στη μαμά και στον μπαμπά τι έχουν κάνει. Σωστό είναι αυτό το κλισέ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για τους πολλούς παράγοντες, απλά σήμερα θα δείξουμε τη διάθεσή μας να κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω από τη μαμά και τον μπαμπά, να δούμε τους δύο ανθρώπους που στέκουν πίσω από τη μαμά, τους γονείς της δηλαδή, γιατί και αυτή ήταν κάποτε ένα παιδί, και τους δύο ανθρώπους που στέκουν πίσω από τον κάθε παππού και γιαγιά και αντίστοιχα και τον μπαμπά μας. Οπότε αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι εμείς έχουμε μια διάθεση να δούμε λίγο ακόμα πιο πίσω. Να κάνουμε ένα γενεαλογικό δέντρο, ας πούμε. Ας το φανταστούμε λίγο όλοι μέσα στο μυαλό μας αυτό. Ναι. Να κάνουμε αυτή την εικόνα μέσα στο κεφάλι. Και μόνο να την κάνουμε αυτή την εικόνα και μόνο να κοιτάξουμε τους γονείς μας και να φανταστούμε τους δύο γονείς τους από πίσω. Και πίσω από τους γονείς τους ξανά τους γονείς. Και πάνω κάτω να θυμόμαστε σε ποιο ιστορικό πλαίσιο έζησαν. Αλήθεια μετακινεί πράγματα μέσα μας αυτό. Γιατί να το κάνουμε, Κάλια? Για να γνωρίσουμε καλύτερα τους προγόνους μας, τις προγόνισές μας, ή για να καταλάβουμε γιατί εμείς σήμερα είμαστε αυτό, αυτοί που είμαστε. Και αυτό έχει ασυνείδητα ωφέλη. Δηλαδή, ένα πρώτο πράγμα που κερδίζουμε όταν κοιτάξουμε πίσω τους, πίσω από τους γονείς μας, είναι ότι σαν αρχίζει λίγο να λιένει αυτή η αίσθηση του «η μαμά μου φταίει», «ο μπαμπάς μου φταίει». Και αρχίζουμε και μετακινούμαστε όχι στο «η γιαγιά μου φταίει» που μεγάλωσε έτσι τη μαμά μου, αλλά μετακινούμαστε καταρχάς σε ένα, το αισθανόμαστε μέσα μας, σε ένα ότι μάλλον δεν υπάρχει φταίο. Μάλλον δεν υπάρχουν θύτες και θύματα, δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποιο δίκιο. Ο αυτός ο ένας που έκανε. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος που αδίκησε κάποιον και εγώ πρέπει να βρω το δίκιο μου. Φεύγω λίγο από αυτή τη στενή νοοτροπία, η οποία αλήθεια αυτή σαν νοοτροπία, θύτες, θύματα, δίκιο, άδικο, με αδίκησες να βρω το δίκιο μου, απλά αναπαράγει αυτό τον κύκλο της έχθρας. Γι' αυτό λέω ότι δεν απαραίτητο ότι θα με ωφελήσει να επιβεβαιώσω ότι ναι, η μαμά μου έφταιγε. Άρα έχουμε μια διάθεση σήμερα να μετακινηθούμε λίγο από το ένα πρόσωπο έφταιξε και να κοιτάξουμε λίγο στο ότι ίσως να είναι δυναμικές που τα οδήγησαν αυτά. Και μια από τις ισχυρότερες δυναμικές μέσα στις οικογένειες είναι η αγάπη.
Δηλαδή, με το θετικό πολλά... πρόσημο. Δεν θα την αντιλαμβανόμουν. Εγώ, η αγάπη είναι πάντα αγάπη. Mm-hmm. Απλά, απλά για την αγάπη έχουν γίνει πολλές φορές πολλές λάθος κινήσεις. Mm. Ή πολλές φορές για να προστατεύσουμε άτομα γίνονται πολλά λάθη ή αν όχι λάθη δημιουργούνται δυναμικές που κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να σηκώσει ένα παραπάνω φορτίο λόγω αυτών των ανελαστικών δυναμικών. Πριν είπαμε για τα τραύματα, πριν είπαμε για τα μυστικά, δηλαδή δύο λέξεις που αμέσως ακούγοντάς τις, χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα σου. Και ειδικά για τα μυστικά που έχουμε διαπιστώσει μέσα από ιστορίες άλλων ή μαθαίνοντας τελικά την ιστορία της δικής μας της οικογένειας, ότι ταξίδεψαν μέσα στον χρόνο. Έμειναν καλά κρυμμένα θεωρητικά, αλλά κληροδοτήθηκαν και σε όλες τις επόμενες γενιές. Και με κάποιο τρόπο τις επηρέασαν. Η πρώτη περιγραφή που θα έκανα για να κατανοήσουμε πώς μπορεί να επηρεάζει ένα μυστικό είναι ότι όντως μπορεί σε μια οικογένεια να έχει υπάρξει ένα μυστικό και τρεις γενιές μετά τα άτομα να συμπεριφέρονται ακριβώς σαν να το ξέρανε, ενώ δεν το ξέρουνε. Αυτό είναι ένας κλασικός τρόπος με τον οποίο μας επηρεάζει το μυστικό. Να δώσω ένα-δύο παραδείγματα αυτό θα σου έλεγα, για να το καταλάβουμε για να γίνει πολύ πιο κατανοητό. Αυτό είναι απλό παράδειγμα, δεν έχει να κάνει με τραυματισμό, αλλά είναι κατανοητό. Μπορεί, ας πούμε, ένας πατέρας να κερδίσει το λαχείο. Και να μην θελήσει να το πει. Να μην το πει σε κανέναν. Να έχει τις καταθέσεις του στην τράπεζα και να ζει τη ζωή του κανονικά, χωρίς να έχει πει στην οικογένειά του ότι εγώ έχω πάρα πολλά χρήματα στην τράπεζα. Μπορεί μετά από κάποιο διάστημα, μετά από 2-3 χρόνια, να αρχίσουν τα παιδιά του να έχουν μια αιμονή με τον πλούτο, ας πούμε. Ή μπορεί να αρχίσουν να κάνουν σπατάλες ή πολύ μεγάλα έξοδα. Δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν να ξέραν ότι έχουν πολλές καταθέσεις στην τράπεζα, ενώ δεν το ξέρουν. Εδώ θέλω να πω κάτι πριν απαντήσω στην ερώτησή σου. Δεν θέλω να σκεφτούμε αντίστροφα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω κάποιος να σκεφτεί ότι αν εγώ έχω μια αιμονή με τα ψώνια, μήπως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Δεν θέλω να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είναι αυτό ο στόχος. Είναι ένα απλό παράδειγμα, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να δείξει πώς μεταδίδεται ένα μυστικό. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μεταδίδεται αυτό. Υπάρχουν τρόποι. Δεν ανήκουν στη σφαίρα αυτών που εμείς συμβατικά θα παρατηρήσουμε εκ πρώτης όψεως. Πώς μεταδίδεται λοιπόν? Υπάρχουν, μεγάλη συζήτηση αυτό, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να μεταδοθεί ένα τραύμα ή ένα μυστικό, αλλά πριν πω τους τρόπους πρέπει να περιγράψω μια διαδικασία που συντελείται σε ένα τραυματισμό ή σε ένα μυστικό, η οποία είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μετάδοση του μυστικού ή του τραύματος. Ποια είναι αυτή? Ένας άνθρωπος όταν ζήσει μια τραυματική εμπειρία, και αυτό θα το δούμε έντονα και στους συλλογικούς τραυματισμούς, όπως ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή εκτοπισμοί, θα μπει σε ένα μηχανισμό άμυνας. Ένας κλασικός μηχανισμός άμυνας που μας τον είπε ο Φρόιντ είναι η απόθυση. Δηλαδή, πραγματικά να δημιουργήσει ο οργανισμός μου ένα μηχανισμό σαν να μην το έζησα. Αυτό το ξεχνάω. Όταν υπάρξει απόθυση, λοιπόν, εγώ αποθώ ένα τραύμα, άρα ποτέ δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Συμπεριφέρομαι σαν να μην το έζησα. Η απόθυση είναι ένα είδος προϋπόθεσης για να υπάρξει η μετάδοση του μυστικού. Μια άλλη είδους προϋπόθεση είναι η σχάση που λένε στην ψυχανάλυση, δηλαδή να μην το ξεχάσω το τραυματικό γεγονός, αλλά να το έχω βάλει σε ένα είδος εσωτερικής καραντίνας και να συμπεριφέρομαι σαν να μην το έζησα. Οπότε και αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσει αυτό πλαγίως να μεταδοθεί. Δεν είναι τα απλά μυστικά που θα κρατήσουμε οι γονείς από τα παιδιά που μεταδίδονται. Δεν δημιουργούν αυτά μεταδόσεις ή μεταπηδήσεις. Να ρωτήσω αυτό το σημείο κάτι. Εάν συμβεί μία τραυματική εμπειρία σε μένα, για παράδειγμα, τώρα, σήμερα, το 2023, είναι δεδομένο ότι θα μεταφερθεί αυτή η πληροφορία, αυτό το ψυχικό, ψυχολογικό περιεχόμενο και σε επόμενες γενιές, ή αν εγώ το δουλέψω με κάποιο τρόπο να κλείσει εδώ και να μην το κληροδοτήσω στους επόμενους? Είναι στο χέρι μου. Σίγουρα, όσο πιο πολύ δουλεύουμε και κατανοούμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ οι διεργασίες που γίνονται είναι λιγότερο ασυνείδητες και είναι περισσότερο συνειδητές. Άρα έχω περισσότερο έλεγχο. Οπότε, σίγουρα είναι ωφέλιμο να κατανοώ, να αναγνωρίζω, έτσι ώστε αυτά που γίνονται να έχω μια παραπάνω επίγνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μεταδώσουμε πράγματα ή όταν καμιά φορά μου πούνε άνθρωποι
προσπαθώ έτσι ώστε αυτό να μην το καταλάβουν τα παιδιά μου ή να μην το μεταφέρω στα παιδιά μου. Μα μεταφέρεται, ακόμα και όταν δεν έχεις πρόθεση, μεταφέρεται. Ούτως ή άλλως. Και θα μιλήσουμε περίπου για το πώς μεταφέρονται αυτά. Άρα, πηγαίνοντας πίσω στην ερώτησή σου, του πώς μεταδίδονται. Πώς γίνεται αυτό όλα το πράγμα, αυτά. Μαγικά. Όταν εγώ έχω λοιπόν δημιουργήσει μια καραντίνα μέσα μου ενός τραύματος, είναι σαν να έχω τη δική μου ψυχολογική δομή και υπάρχουν και κάποιες ξέτερες συμπεριφορές, ξεχωριστές συμπεριφορές που δεν είναι σε συνοχή με τη δική μου ψυχολογική δομή. Οπότε, ένας τρόπος να μεταδοθούν όλες αυτές οι πληροφορίες ή τα μυστικά είναι τα ασύμετρα συναισθήματα. Δηλαδή? Ένα είδος παράδειγμα είναι αυτό πάλι, πολύ συγκεκριμένο. Μια μητέρα, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα της ή από τον αδερφό της ή από τον παππού, να έχει κακοποιηθεί από κάποιο άντρα μες στην οικογένεια, το οποίο είτε το απόθυσε είτε δεν το μοιράστηκε ποτέ. Αποφάσισε να το βάλει αυτή σε μια καραντίνα. Μπορεί όταν θα δει τον τρίχρονο γιο της να έχει ένα ξέσπασμα θυμού, βλέποντας το πρόσωπό του το θυμωμένο, αυτή να μεταφερθεί κατευθείαν στο θυμωμένο πρόσωπο εκείνου του άντρα που την κακοποίησε, οπότε να βιώσει ένα τρόμο. Αυτό είναι ένα ασύμμετρο συναίσθημα. Αν τώρα αυτή η μητέρα βιώνει συχνά αυτό τον τρόμο στα ξεσπάσματα θυμού του γιου, δεν είναι ότι ο γιος θα καταλάβει ότι εδώ πέρα η μαμά κάτι μου κρύβει. Απλά θα βλέπει μια αντίδραση ενός πολύ αγαπημένου προσώπου σε ένα συναίσθημά του. Άρα αυτό θα αρχίσει να δημιουργεί μέσα του κάποιες αναπαραστάσεις. Μια τέτοιου τύπου αναπαράσταση λοιπόν μπορεί να είναι ότι είμαι κακός. Αφού η μαμά βιώνει τόσο τρόμο όταν εγώ θυμώνω, άρα μάλλον είμαι κακός. Και δεν αποκλείται μεγαλώνοντας να νιώθει ότι είναι τόσο κακός όσο ήταν αυτός ο παππούς που αυτός δεν γνώρισε. Άρα, να πως ένα χαρακτηριστικό μεταπίδησε μετασχηματισμένο. Ναι, δεν σημαίνει ότι ναι. θα κακοποιήσει το παιδί. Έκανε ένα συσχετισμό όμως. Ναι, έκανε ένα αντιδράσεις, ας πούμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πως ασύμμετρα συναισθήματα που ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν ούτε από αυτόν που τα μετέφερε, ούτε από αυτόν που τα έλαβε, δημιουργούν μέσα μας αναπαραστάσεις και εμείς μετά έχουμε συμπεριφορές ή φόβους που δεν ξέρουμε συνειδητά από πού προήλθαν. Και θα ρωτήσω εδώ λοιπόν στη συνέχεια αυτού που λες, πώς θα καταλάβω ότι εμένα με αφορά αυτή η κουβέντα. Πώς θα καταλάβω ότι εγώ σήμερα το 2023, στα 39 μου, έχω συμπεριφορές ή αν... Βγάζω μάλλον αυτή τη φράση το αν έχω συμπεριφορές. Πώς θα καταλάβω ότι κουβαλώ ένα τέτοιο κληροδότημα από τις προηγούμενες γενιές. Τι θα με κινητοποιήσει, ποιο θα είναι το δικό μου το καμπανάκι. Θα είναι μια συμπεριφορά που δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Ασυμμετρία, όπως είπες. Δεν ξεκινάει συνήθως έτσι η θεραπεία. Δηλαδή, συνήθως οι άνθρωποι... Α, τώρα κάνει θεραπεία. Χαλαρός. Για πες. Να στα πω όλα εγώ τα δικά μου. Συνήθως οι άνθρωποι πάνε στην ψυχοθεραπεία με ένα αίτημα. Μπορεί όμως αυτό που τους όθησε στο να κάνουν θεραπεία να είναι αυτό που εσύ λες, το οποίο όμως εκείνοι συνειδητά ποτέ δεν θα το ζητούσαν. Ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτό που συζητάει η Κάλια με την Ανδριανή. Δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτά, δεν έχω εικόνα καν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που συζητάνε αυτές οι δύο κοπέλες εκεί. Αλλά κάτι μου λέει τώρα ότι εγώ παρατηρώ κάτι στην ζωή μου που δεν μπορώ να το εξηγήσω με άλλο τρόπο. Έχω μία συμπεριφορά που δεν μπορώ να την ανάγω σε κάτι. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και διαφορετικές ψυχολογικές προσεγγίσεις. Οπότε θα μπορούσε ένας ψυχολόγος να σου πει ότι αυτό είναι ένας λάθος τρόπος σκέψης που πάμε εμείς να το δουλέψουμε για να το αντικαταστήσουμε ένα καλύτερο. Άρα εκεί δεν θα μάθουμε. Άρα δεν είναι πάντα γραμμικό το ότι α, αναρωτιέμαι, πάω και θα μου απαντηθεί. Και το βρίσκω. Είναι καλά που θα ήταν. Ναι, είναι σύνθετες οι ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που βοηθάνε να έρθουν αυτά στην επιφάνεια. Μπορώ περίπου να αναφερθώ σε αυτές μετά. Θέλω να πω 2-3 τρόπους ακόμα που μεταδίδεται να μας τους πεις. Το τραύμα. Να έχουμε υπόψη μας, μήπως και συνειδητά σε αυτό εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, έτσι. Στο πώς μεταδίδουμε. Στη μετάδοση. Να πούμε ότι αν εγώ είμαι ο δημιουργός, τέλος πάντων, του περίεργου σκηνικού, ότι δεν θα μεταδώσω. Όχι, δεν μπορούμε συνειδητά να παρέμβουμε. Ναι. Μπορούμε όμως να παρέμβουμε δουλεύοντας με τον εαυτό μας και όσο διευρύνουμε και τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους με τις οποίες δουλεύουμε, αλήθεια υπάρχει πολύ πιθανότητα να παρέμβουμε και σε αυτά. Συνειδητά όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που λένε συχνά οι γονείς, τσακώθηκα με τον σύζυγό μου, αλλά δεν άφησα το παιδί να το καταλάβει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι καλή η πρόθεση, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για πες μας. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ασύμμετρα συναισθήματα, όπως είπαμε. Άλλοι τρόποι μπορεί να είναι
οι αλόκοτες συμπεριφορές. Και ειδικά αυτό το βλέπαμε και στα χωριά κυρίως, το ότι ας πούμε, αν πας στο φούρνο δεν θα πας από αυτό το δρόμο, θα πας από άλλο δρόμο. Και θα σου πω, εγώ πάω από εκεί γιατί από εκεί μου δείξει η μάνα μου. Μια χαρά. Ωραία. Υπάρχουν και εξηγήσεις για αυτά. Αλλά όμως εγώ μαθαίνω να μισώ μια συγκεκριμένη γειτονιά ή να απεχθάνω με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν μου έκαναν κάτι, δεν θυμάμαι να μου έκαναν κάτι, αλλά εγώ αναπαράγω, επειδή διδάχτηκα να αναπαράγω και ποτέ δεν αναρωτήθηκα γιατί το αναπαράγω, μια συμπεριφορά. Είναι και αυτός ένας τρόπος λοιπόν μετάδοσης. Είναι και αυτός ένας τρόπος να συμπεριφέρομαι σαν να ήξερα ένα μυστικό, ενώ δεν το ξέρω. Ναι, που όλα αυτά απαραίτητα δεν είναι, δεν υπάρχει πίσω από αυτό απαραίτητα πάντα ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Υπάρχει όμως κάτι, ένα βαρύ φορτίο. Όταν υπάρχουν ψυχολογικά συμπτώματα ή συναισθηματικές δυσκολίες, συχνά μπορεί να είναι ένα βαρύ μυστικό ή μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός. Και πρόσεξε, βαρύ μυστικό δεν εννοούμε ότι μπορεί να ήταν κάτι πολύ βαρύ αυτό που κρύψαμε. Ναι. Γιατί αν τώρα αποκαλυπτόταν αυτό που είχαν κρύψει πριν 100 χρόνια, μπορεί να ήταν κάτι που σήμερα δεν είναι μεμπτό. Με το αξιακό, ας πούμε, σύστημα του σημερινό. Ναι, μπορεί να ήταν, ας πούμε, μια ομοφιλοφιλία που σήμερα είναι πολύ περισσότερο αποδεκτή από ό,τι πριν 100 χρόνια. Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό όμως. Δεν έχει σημασία ποιο ήταν το μυστικό. Σημασία έχει ποιες ήταν οι δυναμικές που δημιούργησε η οικογένεια για να καλύψει αυτό το μυστικό. Κάνει τις σχέσεις πολύ πιο ανελαστικές. Επιτρέπει πολύ λιγότερους ρόλους στα μέλη της. Δεν υπάρχει ευελιξία, δεν υπάρχουν τόσες ελευθερίες. Γιατί πρέπει να προστατευτούν άτομα, πρέπει να προστατευτούν πληροφορίες, πρέπει να μην επαναλάβουμε την ίδια συμπεριφορά. Οπότε αρχίζει και υπάρχει μια ανελαστικότητα που κάποια στιγμή στο μέλλον κάποιος, συχνά κάποιο παιδί, θα ανοίξει όλο αυτό. Θα το ανοίξει μέσα από μια δυσκολία του. Ναι, προφανώς. Από μια συναισθηματική του. Θα ανοίξει το απόστημα. Ναι, θα ανοίξει αυτό. Οπότε δεν είναι το ζητούμενο ποιο ήταν το μυστικό. Το ζητούμενο είναι πιο πολύ να αναδειχθεί ποιο ήταν το δίκτυο δυναμικών που δημιούργησε αυτό το μυστικό ή αυτό το τραύμα. Και άλλοι τρόποι επίσης είναι μετάδοσης, είναι οι απαγορευμένες λέξεις ή συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή τα γενικά οι λέξεις στο λεξιλόγιο. Και πάρα πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί και έχουν γίνει και μελέτες αυτό, ότι είναι τα παραμύθια. Δηλαδή. Δηλαδή τα παραμύθια που επιλέγουν οι γονείς να διαβάσουν στα παιδιά, που εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εγώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε, τα παραμύθια που έχουν να κάνουν με τον έρωτα. Αλλά τους έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ή όταν τα διαβάζω στα παιδιά μου, ίσως να σταθώ λίγο πιο πολύ σε αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να διαβάζω στην κόρη μου τη Σταχτοπούτα και να σταθώ πιο πολύ στην ιστορία του έρωτα. Κάποιος άλλος μπορεί να το διαβάσει και να σταθεί στην απώλεια της μητέρας. Άλλος μπορεί να το διαβάσει και να σταθεί στη θαυματουργή φύση της Νεράιδας, ας πούμε. Και εγώ έχω ένα μοτίβο σε τι στέκομαι. Οπότε πραγματικά παίρνει και το παιδί κάτι. Δεν είναι απλά το ότι, α, οκ, εμένα μου αρέσει αυτό, με βρίσκει πιο σύμφωνη αυτό το κομμάτι. Κάτι εκφράζει. Δεν είναι τόσο συνειδητά όλα. Είναι πολλά και πολύ ασυνείδητα. Πάντως περνάω στο παιδί μου εκείνη τη στιγμή. Ναι, και ξαφνικά μπορεί να γίνει στο παιδί το αγαπημένο, να αναπτύξει μια αιμονή με το θάνατο, γιατί εγώ έχω μια αιμονή με το να μιλάω. Αλλά να μην το είχα καταλάβει ποτέ ότι έχω αυτή την αιμονή. Ξαναλέω, είναι όλες εκείνες οι δομές του χαρακτήρα μας που μοιάζουν σαν ξέτερες. Ή εμείς δεν τις καταλαβαίνουμε ότι και αυτές ανήκουν σε εμάς. Μοιάζουν σαν παράτερες. Ναι. Όμως το παιδί τις λαμβάνει και δεν το ξέρει ότι τις λαμβάνει. Δηλαδή είναι σαν ένα είδος ασυνείδητης μεταφοράς, ασυνείδητου περιεχομένου. Καλή, ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι γενικότερα το κομμάτι το ασυνείδητο λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το συνείδητο. Ναι. Δηλαδή με αυτά που σε ακούω να μου λες, πάω πραγματικά να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αυτενεργώ με βάση αυτά που πραγματικά εγώ πιστεύω. Νομίζω ότι το εγώ, το κομμάτι του εγώ γίνεται τόσο μικρό. Είναι τόσο πολλά όλα τα άλλα που μας επηρεάζουν. Ναι, δεν είναι μόνο το τι πιστεύω, το τι επιλέγω, το τι θεωρώ λογικό. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και έρευνες που έχουν αποδείξει ότι το συναίσθημα έχει μια πολύ μεγαλύτερη συλλογιστική και λογική από την ίδια τη λογική. Η λογική είναι ούτως ή άλλως επίκτητη. Την αποκτάω και είναι με βάση το τι πληροφορίες έχω συλλέξει και τι επιλέγω. Οπότε έτσι λογικά μπορώ να σου παρουσιάσω και τις επιλογές μου. Δεν λειτουργούμε όμως τελικά, οι άνθρωποι έτσι. Τελικά. Λειτουργούμε και για άλλους λόγους. Ναι. Καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό όλο αυτό το πώς. Ξαφνικά αισθάνεσαι πάρα πολύ μικρός, μάλλον ότι έχεις πολύ λίγη δύναμη, αλλά απ' την άλλη.
Ανδριανή μου, αν η συζήτηση. Εμένα μου απενοχοποιεί μας, πολλά πράγματα. Αν η σημερινή μα συζήτηση καταλήξει στο ότι είμαστε τελικά πολύ μικροί, και εμείς και οι γονείς μας, και γενικά είμαστε πολύ μικροί, είναι. Νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο μας. Απενοχοποιητικό πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Και όχι ότι είμαι το κέντρο του κόσμου, ή η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι εκεί πάνω και φταίνε αυτοί για όλα, είναι τόσο ψηλά. Και η μοίρα μου είναι να τους βλέπω τόσο ψηλά, ώστε να μην μπορώ ούτε να συγχωρήσω, ούτε να προχωρήσω, ούτε τίποτα. Ναι, είναι και αυτοί δύο άνθρωποι που κατά κύριο λόγο μάλλον είχαν πολύ καλή πρόθεση και πολύ αγάπη, οι οποίοι κάποτε ήταν και αυτοί παιδιά, που είχαν και αυτοί δύο γονείς που ήταν και αυτοί άνθρωποι. Είναι αυτό. Όντως, μέσα σε αυτό μοιάζουμε πιο μικροί και αυτό είναι πραγματικά ανακουφιστικό. Είναι ανακουφιστικό. Επανατοποθετεί πράγματα. Είναι ανακουφιστικό. Κάλια, γιατί η δική μας κουβέντα σήμερα να αφορά κάποιον, γιατί να τοποθετηθεί απέναντι στα πράγματα υπό αυτό το πρίσμα. Ίσως γιατί έχουμε μια πρόθεση με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε λίγο πιο συνειδητές, ασυνείδητες δυνάμεις που δρούν στην οικογένεια ή που δρούν μέσα από μας. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό που με πολύ ενδιαφέρον τρόπο είπες πριν, για να νιώσουμε πιο μικροί. Γιατί όταν νιώθουμε πιο μικροί, είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, συγχωρούμε λίγο πιο εύκολα, κρατάμε λιγότερο κακία, νιώθουμε λιγότερο ενοχικοί. Δηλαδή, να μετακινηθούμε από αυτό που και στην αρχή της συζήτησής μας είπαμε, το φταίω. Το φταίω. Έχω την αίσθηση ότι αποκτάμε και μια παραπάνω σοφία με αυτό. Και επίσης, έχουμε και ένα παραπάνω σεβασμό σε όσα έγιναν. Στους προγόνους, στην ιστορία. Είναι λυτρωτικό. Θέλω να μου το απαντήσεις αυτό και επιστημονικά και βιωματικά εσύ προσωπικά, που γνωρίζω ότι δουλεύεις όλα αυτά, δουλεύεις με τον εαυτό σου σε πάρα πολλά επίπεδα. Το να αναζητήσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας, είτε έχουμε την υποψία ότι κρυβόταν ένα μεγαλειώδες μυστικό, κάτι τραυματικό, ή τίποτα από όλα αυτά. Το να αναζητήσουμε την ιστορία μας. Θα μας βοηθήσει αυτό το δρόμο της κατανόησης μας σήμερα. Και των γονιών μας, των παππούδων μας. Μπορεί το να αναζητήσουμε την ιστορία μας και την ιστορία της οικογένειάς μας να μην είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν και σαν χόμπι. Το να φτιάξουν το γενεαλογικό τους δέντρο. Είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι λυτρωτικό. Μπορεί να είναι πάρα πολύ λυτρωτικό. Υπάρχει και μια ωραία φράση που λέει: είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του κινδυνεύει να την επαναλάβει. Δεν αφορά μόνο τη μεγάλη ιστορία αυτό, όχι, την ιστορία των λαών και των εθνών. Αφορά και τις ιστορίες μέσα στις οικογένειες. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν κάποιος που γνωρίζει την ιστορία της οικογένειάς του, πραγματικά να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Δηλαδή, βοηθάει εδώ η γνώση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το μόνο όφελος. Προφανώς, όταν εγώ ξεκινήσω να μάθω την ιστορία της οικογένειάς μου, μπορεί να είναι πολλαπλά τα ωφέλη προς διάφορα μέτωπα που δεν θα τα έχω προβλέψει, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να επανασυνδεθώ με ανθρώπους που η οικογένειά μου με δίδαξε να μην τους συμπαθώ. Μπορεί εγώ να έχω απαξιώσει μέσα μου ένα θείο. Άρα ένα κομμάτι μου είναι λειψό αφού έχω απαξιώσει αυτό το θείο που μπορεί να αυτοκτόνησε, ας πούμε. Ή να απαξίωσα την τάδε θεία γιατί ερωτεύτηκε έναν άλλον άντρα από τον άντρα της και η οικογένειά μου έμαθα να τα απαξιώνω. Ναι, και μου το πέρασε αυτό με όλους τους τρόπους που μπορεί να είπαμε πριν. Οπότε όταν εγώ κοιτάξω την ιστορία, έχω τη δυνατότητα να δω την ιστορία ξέχωρα από τις αφηγήσεις. Είναι άλλο πράγμα η ιστορία μου και άλλο το πώς μου την αφηγήθηκαν. Πόσο ουσιαστικό αυτό που λες. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα όφελος, ότι θα δω την ιστορία με τα δικά μου μάτια. Μα πόσο όμως, όταν εγώ δω την ιστορία με τα δικά μου μάτια, αλήθεια έχω μια περισσότερη ικανότητα να προσδιορίσω το δικό μου ρόλο μέσα σε όλο αυτό, να κάνω τις δικές μου επιλογές. Και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, τα εν ζωή μέλη, με αυτούς που αλληλεπιδρώ και που μέχρι χθες μπορεί να τους εκδήλωνα και να μου εκδήλωναν αλόκοτες συμπεριφορές που δεν ξέραμε από πού πήγαζαν ή οτιδήποτε. Επίσης, εάν εγώ αρχίσω να δουλεύω σε διάφορα επίπεδα την ιστορία μας, θα έχουν και αυτοί ωφέλη. Αλλάζοντας εγώ ή κατανοώντας εγώ πράγματα, θα είναι έχω πιθανό. Άλλη αλληλεπίδραση προφανώς και μαζί τους. Είναι πιθανό. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί σαν σκοπός είναι λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα μελετήσω την ιστορία μου έτσι ώστε να βοηθήσω τον άντρα μου ή να βοηθήσω τη μάνα μου ή την αδερφή μου η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία. Γιατί δεν πάει σωστά ακριβώς έτσι. Αλλά όμως ναι, δεν αποκλείεται μελετώντας την ιστορία μου, ακριβώς επειδή θα κοιτάξω με άλλο βλέμμα την αδερφή μου ή με άλλο βλέμμα τη θεία ή με άλλο βλέμμα την κόρη μου.
να μετακινήσει πράγματα μέσα στην οικογένεια ή να κοιτάξω με άλλο βλέμμα τη μαμά μου. Να μην την κοιτάω μόνο με το βλέμμα του, με έχεις αδικήσει, για παράδειγμα, αλλά να την κοιτάξω και με το βλέμμα έχεις ζήσει και αυτό, γιατί στο έκαναν αυτό. Και να αναπτύξω μια συμπόνια παραπάνω για πολύ την μητέρα. Πολύ ανθρώπινο αυτό. Ναι, μπαίνουν άλλα συναισθήματα στη μέση όταν κατανοείς. Μπορεί πραγματικά να μην το έχουμε αισθανθεί ποτέ. Μπορεί να γίνει και το εντελώς αντίθετο, Κάλλια. Θα ανακαλύψουμε πράγματα που ήταν όντως πολύ εις βάρος μας σε σχέση με ανθρώπους. Και να θυμώσουμε με ανθρώπους, να τους απορρίψουμε εκ νέου. Γενικά και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό που εγώ φαντάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό που εγώ φαντάζομαι. Δηλαδή, τα παιδιά παίρνουν από τους γονείς τους δυσάρεστα μηνύματα ή από τους παππούδες τους μεταδίδονται δυσάρεστα μηνύματα. Οπότε φτιάχνουν κάποιες αναπαραστάσεις. Συχνά αυτές οι αναπαραστάσεις είναι χειρότερες από την ίδια την ιστορία. Και εμείς το κάνουμε, ενήλικες. Ναι, και εμείς το κάνουμε. Οι φόβοι μας μπορεί να είναι χειρότεροι. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να φοβόμαστε κάτι να μην συμβεί και μπορεί να συμβεί ακριβώς αυτό που φοβόμαστε, αλλά μην είναι όπως το είχαμε φοβηθεί. Mm. Παρότι έγινε ακριβώς αυτό που φοβόμασταν. Άρα, συχνά η πραγματικότητα, επειδή είναι η πραγματικότητα, είναι πιο καθησυχαστική. Και επίσης, πάρα πολύ συχνά η πραγματικότητα αναδεικνύει ότι δεν υπήρχαν θύτες και θύματα. Το είπες και πριν αυτό. Mm. Mm. Ναι. Βγάζουμε τέτοιες ταμπέλες. Ακόμα και αν κάποιοι άνθρωποι είχαν κάποιους ρόλους περισσότερο του θήτη και κάποιοι άνθρωποι όντως υπήρξαν θύματα, δεν είναι όμως με τη φόρτιση που εμείς το έχουμε μέσα μας. Mm. Απλά είναι ως μέρος της ιστορίας. Συνήθως είναι αρκετά ανακουφιστικό το να μαθαίνουμε την ιστορία. Δεν είχε κάνει τα μυστικά αυτό, βέβαια. Mm. Δηλαδή, δεν είπε κανείς ότι αν μάθουμε το μυστικό, αυτό θα μας σώσει. Δεν είναι αυτός ο στόχος με τα μυστικά. Δεν το λέω για τα μυστικά. Ερώτηση. Αυτό. Πάμε στο ιντριγκαδόρικο κομμάτι. Mm. Μεγάλο μυστικό στην οικογένεια υπάρχει. Mm. Υποπτεύομαι ότι υπάρχει. Κάτι έχω αντιληφθεί. Mm. Δεν μιλάει κανείς. Mm. Αλλά θέλω, έχω την ανάγκη να μάθω την αλήθεια. Mm. Γιατί έχω ακούσει μισόλογα, κάτι έχω βρει, ένα αυτό από εδώ, από εκεί. Mm. Έχω διαβάσει το βιβλίο της Κάλλια της Μανιώρου, το παιχνίδι που μου χρωστάς και με έχει βάλει στα κακά στενά. Και αρχίζω και σκέφτομαι, μήπως έχω κι εγώ μια τέτοια κινηματογραφική ιστορία στην οικογένειά μου και θέλω να την ψάξω, να την αναζητήσω. Mm. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει κάποιος ειδικός που μπορεί να με καθοδηγήσει ή είναι στη φαντασία μου εμένα όλα αυτά τα πράγματα. Ψυχοθεραπευτικά δηλαδή να ανακαλύψω. Ψυχοθεραπευτικά, όχι να πάρω ένα detective να αρχίσω να ρωτώ τις γιαγιάδες. Ψυχοθεραπευτικά, αντικειμενικά η απάντηση που μου βγαίνει είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανακαλύψεις τι έγινε σαν ψυχολογικός detective. Τα γεγονότα. Δεν υπάρχει. Ή αν μη τι άλλο, δεν ξέρω εγώ κάποιο αρκετά επιστημονικό τρόπο για να τον αναφέρω εδώ. Mm. Μπορεί κάποιος άλλος να σου απαντούσε κάτι άλλο. Υπάρχει όμως τρόπος να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι στην ψυχοθεραπεία, όχι την συμβατική, την παραδοσιακή που απλά συζητάμε, ναι, μέσα από άλλες τεχνικές, αρκετά επιστημονικές, να αναδειχθούν οι δυναμικές που μεταδόθηκαν λόγω του μυστικού, λόγω του τραύματος, να τις δω, να τις καταλάβω, ίσως και να ψυχανεμιστώ το μυστικό και αφού τις καταλάβω, πραγματικά να απελευθερωθώ. Mm. Οπότε δεν είναι το ζητούμενο να μάθω ποιος μου έκρυψε τι και γιατί, να γίνω χάνουμε την ουσία εκεί. Ναι, χάνουμε την ουσία. Το ζητούμενο είναι να βρω τι δημιούργησε στην οικογένειά μου όλο αυτό, τι περιόρισε, τι δεν επέτρεψε και τι αυτό που δεν επέτρεψε προκάλεσε στη συνέχεια, έτσι ώστε να βρω το δικό μου δρόμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει πολλές μεθόδοι ψυχοθεραπείας. Όπως είναι μπορώ να πω ξέρουμε, θα μας είναι κατανοητές. Ο διαλογισμός, για παράδειγμα, που είναι ένα καλό εργαλείο της ψυχοθεραπείας, επειδή δουλεύει λίγο πιο ασυνείδητα, μπορεί πραγματικά να φέρει στην επιφάνεια τέτοιου τύπου πράγματα ή τέτοιου τύπου δυναμικές ή δυσκολίες ή αναμνήσεις. Το ψυχόδραμα είναι επίσης ένας τρόπος. Όλες οι μεθόδοι γενικά θεραπείας μέσω της τέχνης, διάφορες συστημικές τεχνικές, επίσης, και η θεραπεία με το σώμα έχει τη δυνατότητα πολύ να το κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί? Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Γενικά, η σωματική ψυχοθεραπεία και το να προσπαθήσω να φτάσω σε απαντήσεις για το συναίσθημά μου μέσω του σώματός μου είναι πολύ αποτελεσματικό, διότι, για δύο λόγους, το σώμα μας γράφει πάνω του όλη μας την ιστορία. Θυμάται πολύ περισσότερα από ό,τι θυμάται ο ψυχισμός μας. Τη δική μου την ιστορία ή και αυτή που κουβαλώ. Μπορεί να θυμάται και πράγματα που κουβαλώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με το κύτταρό μου. Ας τα αφήσουμε αυτό, ας μην πάμε εκεί.
το σώμα μου σίγουρα κουβαλάει τη δική μου ιστορία. Οπότε, πράγματα που εγώ με το μυαλό μου δεν θυμάμαι ή με το συναίσθημά μου δεν θυμάμαι, μπορεί το σώμα μου να τα θυμάται. Οπότε, όταν εγώ μπαίνω στη δικασία να δουλέψω με το σώμα μου, με το σφίξιμο στην πλάτη, με τον πόνο στο στομάχι, με τον πόνο στο σαγόνι, μπορεί πραγματικά να αναδειχθούν καταστάσεις, συναισθήματα, συμπεριφορές. Είναι λοιπόν πολύ βοηθητική η σωματική θεραπεία και σωματική ψυχοθεραπεία. Και επίσης, αυτό στο οποίο βοηθάει η σωματική ψυχοθεραπεία είναι ότι ακόμα κι αν εγώ όταν δούλεψα με το σώμα δεν κατάλαβα τι ακριβώς ευθύνεται για το σαγόνι μου που είναι σφιγμένο. Αλλά το σαγόνι όμως θα αλλάξει. Και μπορεί επειδή άλλαξε το σαγόνι, στη συνέχεια εγώ να καταλάβω, δες τι έκανα πριν και τώρα δεν το κάνω, άρα μπορεί να σχετιζόταν. Μία συμπεριφορά. Α, ένας τρόπος σκέψης, ναι. Η φωνή είναι κάτι που σχετίζεται πάρα πολύ με την ιστορία μας. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην είχα καταλάβει, για παράδειγμα, ότι η φωνή μου δεν πιάνει όλο το εύρος που θα μπορούσε να πιάσει. Και όταν δουλέψω με το σώμα και αρχίσει η φωνή μου και ανοίγει, που η φωνή μπορεί να ανοίξει και λόγω ασκήσεων φωνητικής, για παράδειγμα, να δω ότι, α, κοίτα, εδώ πιάνω τη χρειά που έπιανε η μαμά μου όταν φώναζε στον μπαμπά μου. Και εγώ απέφευγα τόσο χρόνια να τη χρησιμοποιήσω. Ασυνείδητα να τη χρησιμοποιώ, αλλά στην ουσία ήμουν άνθρωπος μισός που δεν τη χρησιμοποιούσα. Το σώμα μου είχε ανάγκη να τη χρησιμοποιήσει. Άρα, επειδή ξεμπλόκαρα και τη χρησιμοποίησα, μετά έκανα και τη συνειδητοποίηση. Δεν είναι γραμμικός ο τρόπος που δουλεύει η σωματική ψυχοθεραπεία. Είναι καταπληκτικό όλο αυτό. Με βλέπεις ότι θα σου λέω συνεχώς. Είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι όντως σαν να ανοίγεται σαν να ανοίγεται μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του κόσμου μπροστά μας και να μπορούμε πραγματικά να αντλήσουμε πληροφορία αυτή τη φορά για μας τους ίδιους. Για να ηρεμήσει η ψυχούλα μας. Έτσι το βλέπω. Για να αισθανθούμε πιο ελεύθεροι. Ελεύθεροι, ναι. Να αισθανθούμε πιο ελεύθεροι. Γιατί με αυτά που μας είπε σήμερα δεν είμαστε πολύ ελεύθεροι, Κάλλια. Είμαστε λιγότερο από προσδιοριζόμαστε από πολλά άλλα πράγματα. Ναι, σίγουρα, αυτό νομίζω. Ναι, θα πρέπει να απενεχοποιήσουμε ακόμα και αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, γιατί δεν γίνεται συνειδητά, δεν το κάνει κάποιος με πρόθεση ή τουλάχιστον με κακή πρόθεση. Από αυτή την κουβέντα που κάναμε εμείς σήμερα, πραγματικά τι θα ήθελες να καταλάβει ο κόσμος, τι θα ήθελες να κρατήσεις σαν σκέψη και να το δουλέψει μέσα του. Θα πω αυτό που είπαμε 2-3 φορές σήμερα, ότι δεν υπάρχει φταίο. Δεν υπάρχει φταίο ούτε σε μένα, ούτε πιο πριν. Θα πω κατ' εμένα ότι όλα τα παιδιά είναι καλά και οι γονείς τους επίσης. Έτσι θα ξεκινούσα, με μια τέτοιου τύπου διάθεση και με μια τέτοιου τύπου πρόθεση, και ας ξανακοιτάξουμε την ιστορία μας και ό,τι έχει γίνει με αυτή την πρόθεση. Αλλά αλήθεια, το δεν υπάρχει φταίο είναι κάτι που μπορώ να το επαναλαμβάνω πολύ συχνά, ειδικά στην ψυχή. Δεν υπάρχει φταίο, γιατί το φταίο προϋποθέτει ότι έκανα κάτι με κακή πρόθεση ή ότι θα μπορούσα να είχα προβλέψει ακριβώς το αρνητικό αντίκτυπο που η συμπεριφορά μου θα προκαλέσει και εγώ δεν το προέβλεψα. Δεν υπάρχει φταίο. Εγώ τη συνόπτυζα σε αυτή τη φράση. Δεν υπάρχει φταίο. Θέλω να επαναφέρω στην κουβέντα μας το πλαίσιο της οικογένειας και το πώς λειτουργούν οι οικογένειες σε σχέση με το ίδιο τους το σύστημα, με τα μέλη τους, με όλα αυτά που κουβαλούν, με το πώς αυτός ο ζωντανός οργανισμός λειτουργεί, ζει, επηρεάζει και επηρεάζεται. Λειτουργεί περίπου όπως λειτουργούν όλα τα συστήματα στη φύση. Δηλαδή, πώς ένα δέντρο πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην έλξη της γης, τη βαρύτητα δηλαδή, και την έλξη από τον ήλιο για να τραφεί, και βλέπουμε εμείς αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Κάπως έτσι και οι οικογένειες πρέπει να έχουν ισορροπία για να μπορέσουν τα άτομα να λειτουργούν ελεύθερα και να είναι ο καθένας ο εαυτός του μέσα σε αυτό. Όταν η ισορροπία μέσα στην οικογένεια χάνεται, δημιουργείται αταξία, έτσι το λέμε εμείς, ειδικά στη συστημική ψυχοθεραπεία. Όταν λοιπόν δημιουργείται αταξία, σημαίνει ότι είναι λίγο πιο άκαμπτη η ρόλη, πιο άκαμπτες οι συμπεριφορές, πιο άκαμπτες οι δυναμικές τους σχετίζεστε, οπότε τα άτομα δεν έχουν ελευθερία. Άρα είναι πολύ πιθανόν κάποιος κάτι να εκδηλώσει. Είναι περισσότερο πιθανό, ούτως ή άλλως είναι πιθανό κάποιος κάτι να εκδηλώσει. Ποια οικογένεια δεν είναι έτσι? Όλες οι οικογένειες είναι έτσι. Νόμιζα. Είναι σίγουρο ότι όλες οι οικογένειες. Σε ένα βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο. Είναι ατελή συστήματα, όλες οι οικογένειες. Απλά αυτό που έτσι γενικά θα πω είναι ότι όσο πιο ανοιχτή είναι μια οικογένεια στην εξωτερική πληροφορία, τόσο πιο ελαστική είναι. Και επίσης, όσο πιο πολύ μια οικογένεια επιτρέπει
τις διαφοροποιήσεις, τις αναχωρήσεις, τις αποχωρήσεις, τις ρήξεις, την αλλαγή των ρόλων, ότι σήμερα εγώ μπορεί να είμαι θυμωμένη και να είμαι για ένα διάστημα θυμωμένη και αύριο μπορεί να αλλάξω και να μην θέλω να βάζω όρια. Όσο η οικογένεια επιτρέπει σε μένα να αλλάζω το ρόλο μου, όχι τη θέση μου, το ρόλο μου, μου δίνει αυτή την ελαστικότητα, τότε πραγματικά λειτουργεί πιο ανοιχτά. Θα προκαλέσει λιγότερες δυσκολίες στη συνέχεια, ενώ η ανελαστικότητα θα προκαλέσει περισσότερες δυσκολίες στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα σύστημα που δεν έχει ισορροπία, έχει αταξία. Όπως το λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησες τώρα, άνοιξες τον ασκό του αιώλου, για να βάλουμε μία σειρά από θέματα που θα μπορούσαμε να συζητάμε στο Δίνεκες, Κάλλιο Μανώλου. Έχουμε λόγους να ξαναβρεθούμε. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να ξαναβρεθούμε. Ξεκινήσαμε από εμάς, από τις οικογένειές μας, καταλήξαμε πάλι σε εμάς τον καθένα ατομικά, στο πόσο μικρός ή μεγάλος είναι μέσα στην πορεία του χρόνου και στις οικογένειες επίσης, γιατί όπως και να το κάνουμε, μέσα εκεί γεννιόμαστε και βιολογικά, αλλά και ψυχοσυναισθηματικά. Ναι. Και εμείς είμαστε ένα μικρό μέρος ενός συστήματος, το οποίο σαν σύστημα είναι ένα μικρό μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος και ακόμα μεγαλύτερου συστήματος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και μόνοι οι γονείς μας. Ναι, είμαστε όλοι μέρος ενός συστήματος. Ας το ανακαλύψουμε εγώ. Αυτό προτείνω. Την επόμενη φορά εργασία. Θα έχετε κάνει το γενεαλογικό σας δέντρο. Κάντε το εσείς και θα βρούμε να το κάνουμε. Κάλλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα επανειδή, λοιπόν, λέμε εμείς εδώ, σε αυτή εδώ την κουβέντα που κάνουμε στο λευκό μας το τραπέζι. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, όσα είπαμε με την Κάλλια, να βρήκαν μια θέση μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο μυαλό σας, μέσα στην ψυχή σας, μέσα στη δική σας την προσωπική ιστορία. Την πληροφορία τη δώσαμε. Το σποράκι έπεσε και ελπίζω να καρποφορήσει για όλους μας. Θα σας πω τώρα αυτά που σας λέω κάθε φορά για να έχουμε μια ωραία ιστορία από εδώ και πέρα κι εμείς. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, που είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για τις ενημερώσεις, για τις ειδοποιήσεις, για να σας έρχεται ενημέρωση όποτε ανεβάζουμε καινούργιο βίντεο και φυσικά είσαστε ελεύθεροι να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους αισθάνεστε ότι κάτι έχει να τους πει. Καλή συνέχεια!